Δεν θα σταθώ κι εγώ στα γεγονότα των δύο υποτιθέμενων συνεδρίων. Αυτά που έκανε προσπάθεια τέλος πάντων να πραγματοποιήσει η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ με πρακτικές μαφίες όπως τους έχουμε ονομάσει, με μπράβο, security κτλ. Τα έχουμε δει όλοι, τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε αναλύσει. Αναφέρθηκαν και συγκριτικά. Ποιο είναι λοιπόν το κύριο που πρέπει να κρατήσουμε εμείς, τι πιστεύουμε τέλος πάντων. Τι συνδικάτα χρειαζόμαστε, ποιος είναι με τους εργάτες και ποιος είναι με την κυβέρνηση και την εργοδοσία. Ποιος παλεύει και διεκδικεί με κριτήριο τις δικές μας ανάγκες και ποιος έχει βάλει πλάτη όλα αυτά τα χρόνια για να περάσουν ένα σωρό αντεργατικά μέτρα με συγγεία συρμάτων. Δηλαδή δεν κινητοποιήσαν άνθρωπο όλα αυτά τα χρόνια. Και φέρνω και παραδείγματα κυρίως από τον κλάδο. Η οικοδομή και η κατασκευαστική δραστηριότητα γενικότερα είχε μια συνεχή πτωτική τάση πολύ πριν ξεσπάσει η καπιταλιστική κρίση. Δεκάδες χιλιάδες οικοδόμοι έμειναν άνεργοι με το ποσοστό να αγγίζει και το 90% μπορεί να το έχει ξεπεράσει κιόλας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ πάντα. Αφού από κοντά περίπου 200.000 που ήταν ασφαλισμένοι το 2003, φτάσαμε το 16-17 γύρω στους 15 με 20.000. Δεν είναι ακριβή τα στοιχεία, γιατί και ένα ένσημο να βάζει κάποιος θεωρείται ότι δούλεψε, ότι είναι ασφαλισμένος. Και στους οικοδόμους είναι πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο. Παρόλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, οι κατασκευαστικοί όμιλοι συνέχισαν να βάζουν στα σεντούκια τους εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Όσον αφορά τη στάση της ΓΕΣΕ, προφανώς ούτε μια ανακοίνωση για όλα αυτά. Από την πλευρά μας τώρα, η Ομοσπονδία Οικοδόμων, το Συνδικάτο εδώ της Αθήνας, είχε προειδοποιήσει για όλα αυτά ότι όλο αυτό είναι μια ανάπτυξη ανεμική που είναι προς όφελος μεγαλοεργοδοσίας, αλλά προφανώς δεν μείναμε και μόνο στην προειδοποίηση. Πήραμε μια σειρά πρωτοβουλίες, πραγματοποιήσαμε σκέψεις, γενικές συνελεύσεις σε χώρους δουλειάς και γειτονιές, στα παραρτήματά μας και κυρίως είχαμε και έχουμε ακόμη και σήμερα ένα πλαίσιο πάλης και που θα δώσει δουλειά στους οικοδόμους και τα συναφή επαγγέλματα γύρω από τον κλάδο, γιατί απασχολούνται πάρα πολύ, και θα είναι και προς όφελος βέβαια της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Χρόνια ολόκληρα λοιπόν φωνάζουμε και διεκδικούμε για μέτρα της σεισμικής προστασίας και θωράκισης των σχολείων, των νοσοκομείων, αλλά και της λαϊκής οικογένειας σε μια χώρα που είναι καθαρά σεισμογενής και τα περισσότερα κτίρια, το έχετε δει και ειδικά εδώ στην Αττική, είναι πολύ πριν το 80, από το 50 ξεκινάνε, μετά τον πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο. Και σε όλα αυτά τα κτίρια βέβαια που μπαίνουν μέσα και τα παιδιά μας και κινείται πολλοί κόσμος και σε δημόσια κτίρια. Το μοναδικό που γίνεται είναι κάποιες ψευτοανακοινήσεις, κυρίως βάφονται, μάλλον θεωρούν ότι με το χρώμα μπορούν να κρατήσουν ένα κτίριο όρθιο εάν γίνει ένας σεισμός. Έχουμε παλέψει λοιπόν για έργα αντιπλημμυρικά και αντιπυρικής προστασίας για να μην πνιγόμαστε με την πρώτη ψυχάλα, αλλά και να μην καιγόμαστε με το που έρθει το καλοκαίρι. Τι έχει αναφέρει για όλα αυτά η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, ποιον αγώνα υποστήριξε, που η ανακοίνωση που έβγαλε για να πάμε και στα πιο πρόσφατα για το Μάτι και τη Μάντρα έριχνε κύρια την ευθύνη στα σπιτάκια που είναι αυθαίρετα, αλλά και στον κακό μας τον καιρό. Πού είναι ο λαλίστατος ο Καραγεωργόπουλος και το συνάφι του που ξέρει να βγάζει ανακοινώσεις σε χρόνο ντετέ, με κλειστή κιόλα στη ΓΕΣΕΕ, για να συκοφαντήσει το πάμε, αλλά δεν βλέπει ότι στα έργα ανάπλασης εδώ στο Φαλιρικό Όρμο, το μεγαλύτερο έργο αυτή τη στιγμή της Αττικής, που η Περιφέρεια και η Δούρου θέλουν να κόψουν κορδέλα λίγο πριν τις εκλογές για να μαζέψουν τα ψηφαλάκια τους και μαζί με εργολάβους πιέζουν και εκβιάζουν εργαζόμενους για να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στην κυριολεξία. Ξεκινάνε στις 6 το πρωί και σχολάνε 10 με 11 το βράδυ. Με αναπόφευκτα βέβαια τα ατυχήματα, σε εισαγωγικά τα ατυχήματα, προφανώς δεν είναι ατύχημα όταν δουλεύεις έτσι, όπως είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα που έτυχε να είμαστε στη Ρόδο. Πού είναι λοιπόν η ΓΕΣΕΕ στη μάχη που δίνουμε οικοδόμοι για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης, που έχουμε πραγματοποιήσει πάνω από 40 απεργίες αυτά τα δύο τελευταία χρόνια και έχουμε καταφέρει και τρεις εργοταξιακές συμβάσεις με κατώτερο μεροκάματο 45 ευρώ, περίπου ένα χιλιάρικο με 22 μεροκάματα το μήνα. Ούτε μια ανακοίνωση στήριξης δεν κατάφερε να βγάλει για τα μάτια του κόσμου. Επειδή δεν προλαβαίνω τώρα από ό,τι φαίνεται στον χρόνο που έχω να θέσω και όσα έχουμε παλέψει και διεκδικήσει όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που ξέρουμε όμως στα Συνδικάτα Οικοδόμων είναι ότι έχουμε στο πλευρό μας τους εργαζόμενους, γι' αυτό και έχουμε καταφέρει νίκες,
μέσα σε αυτή τη σαπίλα και του συστήματος και του συνδικαλιστικού κινήματος και καταφέρνουμε νίκες γιατί υπάρχει το ΠΑΜ και τα σωματεία που σπυρώνονται με κοινό πλαίσιο πάλης, κόντρα σε εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό και βέβαια σε σύγκρουση με το κεφάλαιο και τους πολιτικούς του εκπροσώπους. Και κλείνοντας, όλη αυτή η μάχη που ξεκίνησε για το ξεκαθάρισμα του συνδικαλιστικού κινήματος από νόθους και εργοδότες θα έχει και συνέχεια. Το ανέφεραν πολύ. Και δεν είναι άλλωστε και σημερινό φαινόμενο. Για να φτάσουμε λοιπόν μέχρι την τελική νίκη, χρειάζεται να μαζικοποιήσουμε κι άλλο τα σωματεία μας. Ως ένα βαθμό, εδώ το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας το έχουμε καταφέρει. Χρειάζεται κι άλλο να μπουν ενεργά στη μάχη κι άλλοι συνάδελφοι. Και αυτός είναι ο δικός μας δρόμος. Ο δρόμος ταξικής σύγκρουσης με κριτήριο πάντα τις δικές μας ανάγκες. Και έτσι θα συνεχίσουμε και θα δυναμώσουμε κι άλλο τη διεκδίκηση και πάλι για συλλογικές συμβάσεις, για μέτρα υγείας ασφάλειας, έργα υποδομής κτλ. Μην τα πω όλα. Έχουμε λοιπόν πίστη στις δυνάμεις μας και καλούμε και κάθε τίμιο συνδικαλιστή, κάθε εργαζόμενο και άνεργο που έχει αγανακτήσει και συγχαθεί όλη αυτή τη σαπίλα και σύψη να συμπαραταχθεί μαζί μας, ακόμη και αν υπάρχουν μικροδιαφωνίες. Και ο εορτασμός της φετινής εργατικής πρωτομαγιάς θα είναι ακόμη μια μαχητική απάντηση σε όλο αυτό το συνεθήλευμα εργατοπατέρων κυβέρνησης κεφαλαίου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι οι εργαζόμενοι δεν σκύβουν το κεφάλι και θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό, με συνεχείς περιοδίες, γενικές συνελεύσεις σε κάθε γιαπή, σε κάθε χώρο δουλειάς.